Τρομακτικές σκηνές περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες που έζησαν το τριπλό χτύπημα του ΙΣΥ στην καρδιά της Ευρώπης. Μια από αυτούς η Νικόλ, Κύπρια που ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες, η οποία ετοιμαζόταν το πρωί να ταξιδέψει στην Αμερική από το αεροδρόμιο της Βελγικής πρωτεύουσας. Ήμουνα στο αεροδρόμιο, ήμουνα μέσα στην αίθουσα, μόλις είχα κάνει check-in τη βαλίτσα μου, συγκεκριμένα στη American Airlines, γιατί ταξίδευα για Νέα Υόρκη. Και με το που βγαίνω έξω, τέλος πάντων 10 λεπτά μετά, έγινε η έκρηξη πρώτη. Μέχρι να συνειδητοποιήσω τι έγινε, έγινε και μέχρι η έκρηξη. Και είμαι ακόμα σε κατάσταση σοκ, δηλαδή ακόμα να συνειδητοποιήσω τι έχει γίνει. Στάχτη, καπνί, ο κόσμος να τρέχει, πανικόβλητο. Είναι μια σκηνή τρόμου. Άγιο είχε και ο Παναγιώτης, ο οποίος από τον επόμενο μήνα θα είναι μόνιμος κάτοικος Βρυξελών. Για δευτερόλεπτα δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί στο σειρμό που βρισκόταν την ώρα της έκρηξης στον κεντρικό σταθμό Μάλμπεκ, ο σταθμός που έμελε να γίνει στόχος του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους. Με το που κατακτήκαμε σε 7 χιλιόμετρο, μπαίνουμε μέσα στο επόμενο και όπως πάμε να μπούμε στην σύραγγα να ακούγεται ένας μεγάλος ήχος. Στη στιγμή γίνεται εγώ πανικοβλήθηκα λίγο, αλλά λαλούμε οι άλλοι είναι πιθανόν που τον αέρα. Γιατί διάρχισε να μυρίζει καπνό και θόλωνε τη σύραγγα με πραγματικό καπνό λόγω της έκρηξης. Σιγά σιγά εμείς αρχίζουμε να φωνόμαστε. Τον απόλυτο εφιάλτη έζησαν ευρωβουλευτές και εργαζόμενοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί βρισκόταν την ώρα της έκρηξης ο ευρωβουλευτής Λευτέρης Χριστοφορού. Οι εκρήξεις διαδόθηκαν αμέσως στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο Ευρωκοινοβούλιο πήρε άμεσα αποφάσεις να παραμείνουν οι πάντες μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο που θεωρείται ένας ασφαλής χώρος, αλλά ταυτόχρονα ακυρώθηκαν και όλες οι δράσεις και η ώρα που επιλέχθηκε ήταν ακριβώς η ώρα εκείνη που ουσιαστικά διακινείται το προσωπικό των διαφόρων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρισκόταν την ίδια στιγμή και η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη. Μιλώντας το μεσημέρι και κάτι, περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή την κατάσταση που επικρατούσε στο ναό της Δημοκρατίας. Δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, δεν κυκλοφορούν λεωφορεία, δεν κυκλοφορούν με τραμ, δεν κυκλοφορούν μετρό, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Και ο συναγερμός είναι στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό εδώ. Είναι, δηλαδή, ο κόσμος έχει μαζευτεί στον τρίτο, τα γραφεία μας έχουν πάρα πολύ λίγους ανθρώπους για να δουλέψουμε. Δεν μπορούμε στην πραγματικότητα σήμερα να δουλέψουμε, αλλά πρέπει να είμαστε εδώ γιατί το μήνυμα πρέπει να είναι σοφές. 12 και πλέον ώρες μετά το πρώτο χτύπημα στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, η πρωτεύουσα του Βελγίου μοιάζει με εγκαταλειμμένη πόλη.